Να πάμε στον Νίκο Αρμένη και πάλι, γιατί πριν από λίγο, Νίκο, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της πανδημίας και αναφέρθηκε στο εμβόλιο. Δώρα, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός σε αυτή την τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες των χωρών που έχουν αντιμετωπίσει καλύτερα την πανδημία ζήτησε να εγκριθούν νωρίτερα, όσο δυνατόν πιο νωρίς, πιο σύντομα, το εμβόλιο της AstraZeneca και των υπολείπων εταιριών. Με αυτό συμφωνούν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς είναι ανήσυχοι για τη μικρή διαθεσιμότητα των εμβολίων αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, εν ώψη της τηλεδιάσκεψης των 27 ηγετών την ερχόμενη Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους ηγέτες της Αυστρίας και της Δανίας θα στείλουν επιστολή στην οποία θα ζητούν να εγκριθεί ταχύτερα το εμβόλιο της AstraZeneca. Επίσης συζητήθηκε και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος του δεν ήταν να διχάσει τους Ευρωπαίους, αλλά να τυποποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το πιστοποιητικό. Θυμόμαστε, ήταν μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, την οποία είχε χαιρετήσει η πρόεδρος, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποιες αντιδράσεις. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν τονίζει ότι με αυτό το πιστοποιητικό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα ζητείτε κάτι τέτοιο από όσους ταξιδεύουν, ένα αποδεικτικό, είτε αρνητικό τεστ, είτε αυτό το πιστοποιητικό. Οπότε έτσι θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα γίνει πιο εύκολη η μετακίνηση από τη μία χώρα στην άλλη. Σημείωσε μάλιστα ότι τα ταξίδια από το Ισραήλ την άνοιξη θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιλότο για μια τέτοια πρόταση. Τώρα, Νίκο, να δούμε και τα δικά μας τα χρηστικά. Υπάρχουν κάποια σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για το άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό. Ναι, σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι είναι κάτι που εξετάζει η κυβέρνηση, να ανοίξουν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, όπως και τα χιονοδρομικά κέντρα. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο κ. Ταραντήλης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι η διαδικασία είναι γνωστή, η κυβέρνηση συλλέγει δεδομένα, τα δίνει στην Επιτροπή και εκείνη εισηγείται μετά για να ληφθούν οι αποφάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αναμένουμε λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Νίκο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, εξελίσσεται ο εμβολιασμός του πληθυσμού της χώρας. Σήμερα έλαβαν τη δεύτερη δόση του εμβολίου η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εξασφαλιστεί η ανοσία της Αγέλης, εφόσον όμως στηριχθούν τα χρονοδιαγράμματα των παραδόσεων των εμβολίων. Τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγο μετά τις 9 ο πρωθυπουργός εμβολιάστηκε στο νοσοκομείο Αττικών και η κυρία Σακελαροπούλου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 10. Τέλειο, δεν κατάλαβα τίποτα. Ο συνολικός αριθμός των εμβολιασμένων αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει φτάσει τους 80.000, με τη συμμετοχή των άνω των 85 στον εμβολιασμό να είναι το Σάββατο στο 93%. Αυτό ήταν. Μπράβο, είστε ωραία οργανωμένη τρέλα. Τα συνολικά κρούσματα που ανακοίνωσε εχθές ο ΕΟΔΗ ήταν 237, με τους διασωληνωμένους να φτάνουν τους 320 και οι θάνατοι να αγγίζουν τους 28. Η Αττική συνέχισε να έχει τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή των κρούσματων. Μπορεί ο αριθμός των νέων κρούσματων εχθές να ήταν αισθητά μειωμένος, όμως οι ειδικοί εξακολουθούν να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, αναφέρθηκε στην ανοσία της Αγέλης. Η ανοσία Αγέλης θα έχει επιτευχθεί στα μέσα του καλοκαιριού αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων των εμβολίων στη χώρα μας. Με το λεκανοπέδιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, κυβέρνηση και ειδικοί στρέφονται στο άνοιγμα της αγοράς προκειμένου η επιστροφή στην κανονικότητα να μην αποβεί μοιραία.